Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Smash Edition, Smash Edition 14. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015. Πρώτο match για το Winners Bracket, Dream και CHR εναντίον Glacius και Louis. Ο Dream θα δοκιμάσει τον Mewtwo, τον οποίο δεν το χρησιμοποιεί πολύ συχνά, αλλά πιστεύει πως τους έχει με τον Mewtwo σήμερα. Ο CHR είναι ένας παίκτης καινούριος, ο οποίος χρησιμοποιεί Link προς το παρόν. Και η ομάδα του Glacius και του Louis σταθερά, Delta και Little Mac. Εν τω μεταξύ βλέπουμε ότι ο Little Mac και ο Link έχουν χάσει τα πρώτα του στόχ. Προς το παρόν δύο ομάδες είναι τα ίσα. Έτσι κάρτα τον Glacius, ο CHR ανεβαίνει πάλι. Απαντάει με ένα up smash, κλείνει το stock του Glacius, το πρώτο stock. Ο Dean charge το smash το neutral B. Κλείνει και το stock του ο Louis με ένα up smash. Βοηθάει ο CHR τον Dean. Μαζί έχουν πετάξει τον Louis πάρα πολύ μακριά, δεν μπορεί να πιστέψει. Ξανά καλύπτει ο CHR τον Dean αμέσως. Ο Glacius πιάνει όμως και πετάει το CHR απ' έξω. Δεν κάνει καλό edge guarding. Επιστρέφει ο CHR. Λάθος αστοχή το grab. Επιστρέφει. Ξανά βοηθάει τον Louis. Κάνει αρκετά καλή δουλειά. Rapid jumps πολύ ψηλά αλλά δεν κλείνει το stock. Ο Glacius όμως με ένα pair θα κλείσει το stock του CHR. Το δεύτερο stock. Και θα χάσει το δεν το στόκ ο CHR, θα πάρει σε στόκ γρήγορα από τον Dean. Πάλι charge, πιάνει όμως τον Glacius, τον πετάει. Ο Louis επιστρέφει πάνω, αλλά είναι μακριά. Αφήνει. Δεν τον αφήνει ο CHR να πλησιάζει. Ξανά neutral B από τον Dean, στο Glacius. Μεγάλα ποσοστά για να δούμε. Οπ, και θα τον στείλει εκτός. Ευκαιρία για την πράσινη ομάδα. Λάθος όμως από τον Glacius πάνω στο συμπαίκτη του. Και τώρα δίνει και ευκαιρία στον CHR να πάρει πίσω το match που χάσανε. Αστοχή και το side smash κλείνει το παιχνίδι. 1-0 για τον Glacius και τον Louis. Και οι τέσσερις παίχτες σκέφτονται και να δούνε τι λάθη κάνανε. Αμέσως ο Dean να απαντάει με ρόβ. Κανείς δεν περίμενε να μείνει. Το Shroud πάει σύννεφο. Μπανάρε τον κόσμο εδώ πέρα για να δούμε τι θα γίνει. Δελφίνο Χάλμπερτ, όπως ακούω, είναι οι πίστες που μπανάρουν η ομάδα του Glacius και Louis, the green team. Και ξεκινάμε το δεύτερο παιχνίδι, το Miiverse. Από μακριά ο Dean αφήνει τον CHR πάνω και στους δύο αντιπάλους. Καλύπτει πολύ καλά τον Glacius στο παρόν. Ο Louis δεν μπορεί όμως να καλύψει τον drop του Dean. Αλλάζουν το matchup. Ο Glacius ωραίο dash attack πάνω στον Dean, τον περνάει εκτός. Τον αφήνει για λίγο έξω από το κάδιο. Και ο CHR μακριά. Κατεβαίνει ξανά από το target. Ένα και ο punch έχει έτοιμο ο Louis για να δούμε ότι το χάνει. Και να δούμε αν θα καταφέρει επιστρέψει. Επιστρέφει με το side B, το οποίο έχει φάει και ένα buff νομίζω στο hitbox.
και λίγο περισσότερο αν για να αλλάξει τώρα πια. Και κλείνει το στόκ του Σέιτζαρο Γκλάσιους. Ανεβαίνει πάλι ο Ντίν. Ο Γκλάσιους περιμένει υπομονητικά στο με το Σιλ. Τον πετάει πίσω, επιστρέφει σιγά σιγά. Εν τω μεταξύ τα τζαμπ του Λούις ανεβάζουν τον damage του CHR. Πιάνει και τους δύο. Οπ! Και ένα tilt, ένα side tilt, θα κλείσει το stop D. Παίζουν πολύ μεθοδικά ο Γκλάσιους και ο Λούις. Ενώ πριν παίζανε οι κόκκινοι μεθοδικά, τώρα ξανά κλείνει και το stop του CHR. 2-6, 3-6 τα stop. Λάθος όμως από την ομάδα, ο Γκλάσιους θα στείλει το σπίτι του εκτός της πίστας και εκτός της ζώνης. Ζει ο Γκλάσιους, επιστρέφει πάνω στο στάδιο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο CHR εκεί. Τον κυνηγάει, λάθος της πίστας πάνω το στυλ. Επιτόπου teleport. Δεν πετυχαίνει τίποτα, ένα down smash, θα στείλει λίγο εκτός του δίκη, όχι. Το διαβάζει αυτό το teleport του δίκη. Side jump. Εκτός ο CHR. Δεν παίρνει λίγο από ό,τι βλέπω stock. Αλλά με 5 stock η πράσινη ομάδα δύσκολα θα χάσει το πρωτάθλημα που έχει. Για να δούμε. Αμπί. Ξανά όχι. Bear. Ανεβαίνει με... Ωπ, ωραίος, αστοχή το punch. Και ο punch. Και πάει από κάτω. Όχι, απ' την άλλη, δυσκορεδεύει λίγο εκεί. Δεν μασάει ο Λούις, πάει πάνω του. Πάει για το spike, όχι. Δεν ξέρω, νομίζω είναι και spike, δεν είμαι σίγουρος. Το down air του Λου, του Λουκιμάν. Έσω λίγο πέντε νέρια, ωπ. Charge ένα B και πάνω. Ένα πολύ τυχερό side B. Νιούταλ B, συγγνώμη. Ο Ντίν είναι ακόμα κρύος. Νομίζω είναι τυπικό το θέμα πλέον. Μακάρι να κάνω ένα ωραίο team combo έτσι να... χαρούμε λίγο την πίσω. Εν μεταξύ χάνει και ο Λουίς άλλο ένα αυτό. Και ο Γκλάσιος είναι σε πολύ ψηλά ποσοστά με ένα up throw ή ένα τελικό. Πιάνει, μετά εκτός τον Λουίς. Δεν καταφέρει να στεγγίσει κάτι άλλο. Έχει όλο τον χρόνο ο Ντίν. Να δούμε αν θα καταφέρει με τα project άλλη να κάνει κάτι. Ο ένας είναι στην πίστα, ο άλλος τον περιμένει εκτός. Για να δούμε. Ωραία dance μας. Κλείνει το stock. Οπ, λάθος. Και κλείνει και το παιχνίδι. 2-0. Και προχωράνε στον επόμενο γύρο που είναι σέμις γρήγορα. Θα παίξουν αντίον 4 και Elkos.